Ήταν μια πρόβα λίγο πιο χαλαρή με τζιν και φόρμες, λίγο πριν την τελική απόψε το βράδυ, στην οποία θα ψηφίσουν οι επιτροπές. Ο Λούκας πιο συγκρατημένος φωνητικά μάλλον κράτησε δυνάμεις για το Σάββατο. Ο Στέρο Μάικ εμφανίστηκε χωρίς τον Τζόκι. Οι χορευτές μόνο με τα σακάκια από τα κουστούμια τους. Κατά τα άλλα, όλα ήταν ίδια. Ούτε βήμα δεν ξέφυγε η χορογραφία σε σχέση με τον ημιτελικό. Ο Κωνσταντίνος Ρήγος, αν και όλοι περιμένουν λίγο παραπάνω ζεϊμπέκικο, εμένει στην αρχική ιδέα του ζεϊμπέκικου μπαλέτου. Να δούμε αν θα δικαιωθεί. Ζεμπέκικο, θα δούμε αυτό που έχουμε δει, τίποτα παραπάνω. Αυτό είναι όπως το έχουμε φτιάξει με το κομμάτι και έτσι θα παρουσιαστεί και στον τελικό. Βέβαια, το μεγάλο ζήτημα είναι τι θα γίνει με το σκηνοθέτη. Καθώς και στη σημερινή πρόβα είδαμε πράγματα που δεν τα είδαμε στον πρώτο ημιτελικό. Θες να βάλουμε καμιά έκπληξη? Θέλω να είναι πιο ζεϊμπέκικο, ρε παιδί μου. Θες να βάλουμε μια λουλουδού να το βοηθήσει λίγο, να σπάει καμιά πιάτα, έτσι να είναι πιο Ελλάδα. Αρχικά τα σακάκια που βγάζουν οι χορευτές. Ελπίζουμε όλοι ότι αυτή τη φορά θα τα δούμε. Ακόμα όμως και την ανάποδη τούμπα ενός χορευτή την είδαν μόνο όσοι ήταν την τρίτη στο στάδιο. Ο Λούκας δυστυχώς δεν θα έχει κυπριακή ενίσχυση από τον Χρήστο Μιλόρδο στα backstage, γιατί το «Σαν άγγελος σε αγάπησα» αποκλείστηκε. Σαν άγγελος σε αγάπησα, γυρνά στην αγκαλιά μου, έλα ξανά κι οδηγήσε στο πως την ερημιά μου. Λούκας και Στέρο Μάικ είναι έτοιμοι για να καλέσουν για ακόμα μια φορά την Ευρώπη να δει το ζεϊμπέκικο της Ελλάδας. Για πες εγώ ξανά.